Λίγο μετά τις 6 το πρωί και τα πρώτα καραβάκια ξεκίνησαν από την Αγία Μαρίνα και τον Πλατανιά με προορισμό την Γραφική Θοδωρού, ένα νησάκι με ευαίσθητο οικοσύστημα. Ένα παράδεισο, η πρόσβαση στον οποίο επιτρέπεται μόνο μία φορά το χρόνο ανήμερα της εορτής των Αγίων Θεοδόρων. Ένα μοσαϊκό χρωμάτων στη διαδρομή προς τη Θοδωρού. Μοναδικός ήχος στο φτερούγισμα και κελάιδημα των πουλιών με τα οποία οι επισκέπτες της νήσου θα κληθούν να συνυπάρξουν αρμονικά για λίγες μόνο ώρες για τη Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι των Αγίων Θεοδόρων. Δεν είναι λίγοι αυτοί που περιμένουν όλη τη χρονιά πως και πως την σημερινή ημέρα για να βρεθούν στο νησάκι, να συμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία και να προσευχηθούν σε ένα τόπο ευλογημένο. Σήμερα μας δίδεται η μεγάλη ευκαιρία να βρισκόμαστε σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο που χαρακτηρίζεται από την ομορφιά και την ωραιότητα η οποία υπάρχει, η φυσική ζωή εδώ πέρα των Αγριμνιών, αλλά και ο Άγιος που γιορτάζουμε σήμερα και πλήθος κόσμου θα έρθει να προσκυνήσει. Στο νησάκι Θοδωρού έχει βρει καταφύγιο ο κριτικός έγαγρος και ο μαυροπετρίτης, ένα σπάνιο πουλί. Πλούσια και ξεχωριστή χλωρίδα και πανίδα κάνουν μοναδική την περιοχή. Εδώ στο νησί είναι ουσιαστικά ένα εκτροφείο, μια ρεζέρβα του κριτικού έγαγρου. Δημιουργήθηκε ακριβώς σαν ρεζέρβα για να σε περίπτωση που κάποια στιγμή από μια καταστροφή υπήρχε πρόβλημα στο είδος του κριτικού εγάγρου που είναι και το σύμβολο του φαραγγιού της Αμαριάς. Το νησί Θοδωρού είναι βραχώδες με έκταση 697 στρεμμάτων ενώ το μέγιστο μήκος του φτάνει τα 3.800 μέτρα. Εκτός από το μεγάλο νησί υπάρχει και ένας μεγάλος βράχος δίπλα του, το νησάκι Γλαράκι. Όταν οι κάτοικοι αναφέρονται στα δύο αυτά νησιά, τα ονομάζουν τα Θοδωρού. Υπάρχουν ήδη τα κρικρή που είναι προς εξαφάνιση και αν καταπατηθεί και πηγαίνει έστω και μία φορά το μήνα πηγαίνουν οι ανθρώποι, είμαστε σίγουροι πως και από πλαστικά και από σκουπίδια δεν θα είναι τόσο αγνό όπως είναι τώρα το νησί.